τις αυτές τις παραλίες. Mm-hmm. Γεωγραφικά ωραία, πάρα πολύ μεγάλα. Mm-hmm. Προβλήματα πολλά και ομορφιές πολλές βέβαια και δυνατότητες πολλές. Mm-hmm. Και αυτό είμαστε, προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε και να αξιοποιήσουμε τις αυτές ομορφιές του Δήμου, ώστε να μπορέσουμε τα επόμενα χρόνια να δραστηριοποιηθούμε ακόμη καλύτερα, τουλάχιστον στο κομμάτι του τουρισμού αλλά και της αγροτικής παραγωγής. Mm-hmm. Και υπάρχει στο Δήμο μας. Τα μεγαλύτερα προβλήματα, κύριε Παπαδημητρίου, πού τα έχετε? Τα μεγαλύτερα προβλήματα στο Δήμο μας είναι το θέμα των υποδομών. Mm-hmm. Υποδομές τα οποία τα χρόνια τα οποία θα έπρεπε μέσα από τις οικονομικές δυνατότητες που υπήρχαν mm-hmm. τότε δημοτικές αρχές να δημιουργήσουν υποδομές, δυστυχώς δεν δημιουργήθηκε σχεδόν τίποτα. Αυτό ήταν ένα τεράστιο πρόβλημα που τα χρόνια αυτά τα οποία είμαστε δημοτική αρχή, στα χειρότερα χρόνια βέβαια, μια και μιλάμε για χρόνια μνημονίων, περικοπών. Mm-hmm. Σε πλήρωση χρεών, διότι θα πρέπει να πούμε ότι ο Δήμος αυτός, ναι, μεν όμορφος και μεγάλος, από το 2011 βρέθηκε καταχρεωμένος από τις πρώην δημοτικές αρχές mm-hmm. με χρέη που ξεκινούσαν τα 8 εκατομμύρια ευρώ για... Πόσο, 8 είπατε, 8? 8 εκατομμύρια ευρώ για πληθυσμό των 10.000 κατοίκων. Mm-hmm. Αυτό ήταν μια μεγάλη έμφαση του Δήμου να μπορέσει ο Δήμος να σταθεί στα πόδια του, να μην μπει στους κόκκινους δήμους, στους δήμους που υποπεπιτήρησε mm-hmm. και να μπορέσουμε σήμερα να είμαστε ευχάριστοι θέση, εξοποιώντας και διάφορα χρηματικά προγράμματα τα οποία βγήκαν κατά καιρούς από το Υπουργείο Εσωτερικών mm-hmm. να υπάρχει σήμερα δήμος χωρίς υποχρεώσεις τα προηγούμενα χρόνια και να φτάσει mm-hmm. το μέλλον θετικότερα. Αυτά τα 8 εκατομμύρια πόσο τα έχετε κάνει? Αυτά σήμερα ουσιαστικά δεν είναι. Βέβαια το χρέος του Δήμου είναι τάξη των 300-400.000 ευρώ. Α, σχεδόν τα έχετε μηδενίσει δηλαδή. Ακριβώς, με ταμιακά διαθέσιμα mm-hmm. περισσότερα από αυτά τα χρέη mm-hmm. τα οποία έχουν. Επομένως δεν υπάρχουν συνεχόμενοι. Mm-hmm. Μια διαδικασία η οποία τελειώνοντας αυτή τη στιγμή έχουμε ένα τελευταίο θέμα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε τις επόμενες μέρες. Ήταν μια διαταγή πληρωμής περίπου μισό εκατομμυρίου ευρώ από την Εθνική Τράπεζα mm-hmm. που αφορούσε χρέη του πρώην Δήμου Συμπιάδος. Mm-hmm. Υπόθεση γνωστή, την υπόθεση Κυπουρού, τον κύριο Βακούλα, το οποίο και αυτό μέσα από διαδικασία επιχορήγηση την οποία εξασφάλισε ο Δήμος, στις επόμενες μέρες θα πληρωθεί και θα γλιτώσουμε τις κατασχέσεις τις οποίες είχε ξεκινήσει η τράπεζα. Κατάλαβα. Αξεπεράσατε και τέτοιου είδους εμπόδια, σοβαρά εμπόδια δηλαδή. Βεβαίως, ήταν μια μόνιμη διαδικασία κατασχέσεων δικαστικών διαμάχης κλπ. Κατά τα άλλα, οι διάφοροι που ευθύνονται ακόμα το παίζουν κοκόρια δηλαδή. Και ευθύνονται και το παίζουν. Οι που ευθύνονται σήμερα είναι πάλι υποψήφοι με αντίπαλους συνδυασμούς και φωνάζουν για να αναλάβουν πάλι την διακυβέρνηση του Δήμου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δυστυχώς αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα. Εδώ στην κεντρική πολιτική σκηνή του ίδιου συμβαίνει, κύριε Παπαδημητρίου. Παρόλο που είσαστε σε αυτήν την οικονομική δυσκολία, κάποια πράγματα τώρα τελευταία τα φτιάχνετε, έτσι, συνεχίζετε δηλαδή. Ναι, συνεχίζουμε και προχωράμε. Κάνουμε σχεδιασμό αυτό που είπαμε για υποδομές πριν. Θεωρώ ότι μία από αυτές τις υποδομές, η μεγαλύτερη ίσως σαν τουριστικό δήμος είναι εμάς, ήταν η μη ύπαρξη έστω και μελετών για την κατασκευή βιολογικών καθαρισμών. Ναι. Καταφέραμε λοιπόν για πρώτη φορά στο Δήμο Νοτίου Πηλίου να ολοκληρωθεί μια μελέτη όσο αφορά τον βιολογικό καθαρισμό των καλών νερών με δυνατότητα ένταξη στη μονάδα επεξεργασίας της περιοχής από τη Γατζέα μέχρι την Άφισο, έργο το οποίο ολοκληρώθηκε η μελέτη. Καταφέραμε σε συνεργασία με την περιφέρεια με την περιφερειάρχη εδώ να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ περιφέρειας, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να ξεκινάει μέσα στη χρονιά η κατασκευή του έργου, ένα μεγάλο έργο το οποίο θα λύσει ένα τεράστιο θέμα, διότι καλώς η ανάπτυξη του τουρισμού, καλές τα θέματα, αλλά καθαρές θάλασσες τουλάχιστον μεριά του Παγασιτικού, που η οικιστική ανάπτυξη είναι πάρα πολύ κοντά στη θάλασσα, το γνωρίζουμε όλοι αυτό, δεν μπορούμε να βελτιώσουμε περαιτέρω Ναι, είναι δεδομένο, κύριε Παπαδημητρίου, ότι η κατασκευή ενός απογοητευτικού δικτύου και βιολογικού καθαρισμού εντάσσεται στην ανάπτυξη του τουρισμού, έτσι. Γιατί τουρισμό σημαίνει ότι πουλάμε θάλασσα. Έτσι ακριβώς, η καθαρή θάλασσα. Mm-hmm. Μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο μέσα από τέτοια προγράμματα και τέτοιες δράσεις. Άρα αυτό που μου λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή το αποκεντρωτικό θα πήγαινε μέχρι τη Γατζέα. Ναι, εσείς κάνετε επέκταση της μελέτης και βάζετε μέσα Γατζέα, βάζετε μέσα σικά, καλά νερά, βάζετε κορόπι, μπούφα και πάτε μέχρι και την Άφισο, έτσι είναι.
Είναι μελέτη, ναι, δεν είναι ο βιολογικός του πόλου. Μιλάμε για ξεχωριστό βιολογικό καθαρισμό, ναι, που περιλαμβάνει όλα αυτά τα μέρη που περιγράψατε, mm, και μονάδα επεξεργασία στην περιοχή των καλών νερών. Μονάδα επεξεργασία στην περιοχή των καλών νερών, σε ποιο σημείο περίπου? Λίγο πιο πάνω από την χώρο της πρώην παραγωγική εταιρεία της οποίας υπήρχε. Ναι, και βέβαια λέτε ότι εκεί θα είναι η απόλυξη βαθιά μέσα στα νερά, δεν είναι η απόλυξη. Ακριβώς. Που σε αυτή την περίπτωση, και το προκαταλαμβάνουμε για να μην υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις, όταν είναι μακριά η απόλυξη και με δεδομένο πέρα από την ψυχολογική διάθεση, με δεδομένο ότι η επεξεργασία είναι τριτοβάθμιες, το νερό που βγαίνει είναι πεντακάθαρο. Ακριβώς. Είναι πεντακάθαρο χωρίς να υπάρχουν προβλήματα από οσμές, μυρωδιές ή άλλα. Τίποτα. Πεντακάθαρο νερό. Και καλά θα κάνετε να το παίρνετε να ποντίζετε κιόλας και στον κάμπο του καλών νερών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άδρευση το νερό αυτό. Ναι, για άδρευση ακριβώς. Αυτό είναι ένα μεγάλο έργο το οποίο έχει δημοπρατηθεί. Ξεκινάει μέσα στη χρονιά, βέβαια δεν σταματάνε εκεί οι δράσεις. Είμαστε αυτή τη στιγμή σε μια διαδικασία όλος ο Δήμος προτάσεων και έργων τα οποία έρχονται. Ήδη αυτή τη στιγμή κατατίθενται προτάσεις περίπου 500.000 ευρώ στο Λίντερ, στο οποίο και ο Αντιδήμαρχος Μελαιών, ο κ. Νεσόπουλος, είναι αντιπρόεδρος στην ΕΑΠ, η οποία διαχειρίζεται το πρόγραμμα. Τέσσερα προγράμματα που και αυτά έχουν να κάνουν με την τουριστική ανάπτυξη. Προγράμματα που αφορούν τη συντήρηση παραδοσιακών κρινών ύψους 40.000 ευρώ. Τις διαδρομές, τις περιπατικές διαδρομές, δηλαδή τα προπάτια, ένα έργο καθαρισμού και συντήρησης που ξεκινάει από τον Άγιο Γεώργιο Νηλίας μέχρι και το Τρίκερι, προϋπολογισμού 300.000 ευρώ. Για μονοπάτια λέτε τώρα, έτσι, μονοπάτια. Ακριβώς, μονοπάτια είναι τα τελευταία χρόνια ο περιπατικός τουρισμός είναι ένα πολιτικό προϊόν που αναπτύσσεται συνεχώς. Και στη συνεργασία και με τους φίλους των μονοπατιών, οι οποίοι έχουν μια μεγάλη δράση στο νοτιο πηλίο, υπάρχει ένας σύλλογος ο οποίος χρόνια έχει προσφέρει πάρα πολλές υπηρεσίες στην διάνοιξη, στήριξη αυτών των μονοπατιών και των διαδρομών, που το νότιο πηλίο έχει πάρα πολλές. Δηλαδή παλιά καλτερίμια που συνέδεται τις περιοχές. Τώρα ερχόμαστε με ένα πρόγραμμα των 300.000 ευρώ να ενισχύσουμε αυτή τη δράση και να κάνουμε πολύ σοβαρότερη δουλειά. Καθώς και διάφορες αντιδράσεις έχουμε αυτή την περίοδο, προσπαθούμε τα χρήματα τα οποία εξασφαλίσαμε για τις καταστροφές που συνέβησαν πέρυσι μέσα από τις δημοπρασίες που γίνανε να αποκαταστούν διάφορες ζημιές, ασφαλτοστρώσεις, σημαντικοστρώσεις, επισκευής κάποιων τυχείων τα οποία είχαν πέσει πέρυσι με τις καταστροφές αυτές, η ολοκλήρωση της γέφυρας του Καλάμα, ένα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο και αυτό εντάχθηκε στη χρηματοδότηση, αυτή τη στιγμή κατασκευάζεται για να πληρωθεί, και διάφορες αποκτάσεις. Αυτή η γεφυρούλα πότε έχει καταληκτική ημερομηνία να παραδοθεί, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχε? Έχει πριν το καλοκαίρι, μέχρι τον Μάιο μήνα, ναι, παραδοθεί ήδη αυτή τη στιγμή. Προσέξτε το, αυτό να τελειώσει το Μάιο, έτσι. Βέβαια, διότι αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα που όντως εκεί έπαιξε μεγάλη καθυστέρηση και προβλήματα, δημιουργώντας τεράστια προβλήματα στην περιοχή του Καλάμου και στο κομμάτι απέναντι στην γέφυρα, στην οποία υπάρχουν βέβαια τέτοιες επιχειρήσεις και άλλες είδους επιχειρήσεις. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, το ψηφοδέλτιό σας είναι σε εξέλιξη, έχει ολοκληρωθεί, θα το ανακοινώσετε εντός των ημερών, πώς θα γίνει? Το ψηφοδέλτιό μας είναι σε εξέλιξη. Έχουμε ήδη κάνει μια πρώτη ανακοίνωση και μια συγκέντρωση που θα ανακηρύσσεται σαν τους πρώτους 63 καταλήτριους. Αυτό έγινε πριν περίπου 20 μέρες, όρισε μια εκδήλωση. Αυτή τη στιγμή συνεχίζουμε τις επόμενες μέρες να έχουν και άλλα άτομα. Έχει βέβαια η ποιότητα των ανθρώπων αυτών και είμαι πολύ ευχαριστημένος και χαρούμενος για τη συμμετοχή την οποία υπάρχει στο σχεδιασμό μας από άτομα τα οποία δεν έχουν τις ταυτότητες. Έχουμε κάνει έναν σχεδιασμό ο οποίος το μόνο που δεν μπορεί να χαρακτηριστεί είναι ότι είναι υπό τη σκέπη κάποιες κομμουνικές παράταξης και εντός αντίθετο. Και πιστεύω ότι αυτό, μέσα από τα καταξιωμένα αυτά τα οποία συμμετέχουν, μας δίνει ένα τεράστιο πλεονέκτημα για τη συνέχεια στο Δήμο, για την εκλογική υπηρεσία στις εκλογές του Μαΐου. Στο κάτω-κάτω της γραφής σας δεν έχετε καμία ανάγκη από τα κόμματα, δεν έχω καμία δουλειά τα κόμματα στην τοπική αυτοδιοίκηση εκεί πέρα. Κόμματα, ούτε οι διαδικασίες των κομματικών διαδικασιών να εκλεγούν υποψήφοι ή να έρθουν ή να φέρουμε, γεννάει τον τόπο μας χρόνια πίσω. Θεωρώ ότι στο Δήμο Νοτιού Πηλίου από το 2011 και μετά αποτελεί κατάκτηση και των δημοτών η συμπεριφορά της Δημοτικής Αρχής και όλων εμάς, που δεν ξεχωρίσαμε ποτέ και δεν αισθάνθηκε κανείς πολίτης ότι το που ανήκει για την ικανοποίηση κάποιων ετοιμάτων του. Πολύ ωραία.
Πολύ ωραία. Κύριε Παπαδημητρίου, εμείς καταλάβουμε περίπου έτσι το περίγραμμα, τις διαθέσεις σας και το πού θα το πάτε. Πραγματικά το ενδιαφέρον σας είναι, είναι φανερό. Επειδή όμως με τα τηλέφωνα είναι δύσκολη η επικοινωνία, θα πρότεινα μια από τις προσεχείς μέρες, ένα πρωινό που θα θελήσετε εσείς και θα βρίσκετε στο Βόλο, διαζώσεις να έρθετε εδώ πέρα να μας καταθέσετε τους σχεδιασμούς σας όταν θα αναλάβετε τον Δήμο από την επόμενη χρονιά. Ωραία, πολύ ευχαριστώ. Θα σας περιμένουμε, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρώτη επικοινωνία που είχαμε. Καλή σας μέρα.